Και ξεκινάμε αμέσως και γρήγορα, 20 λεπτά δηλαδή, στον κύριο στο Γιάννη Τοδάλα, που τώρα θα έχει θέμα «Οι μεγάλοι νεοέλληνες ποιητές για την επιρωτική ιστορία». Το πρωί που μου δώσατε τη χάρη, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω πρώτος, σας μίλησα για δύο πλαίσια, θα έλεγα και προϋποθέσεις για την πνευματική δημιουργία, και σας ανέπτυξα με αναγνώσεις την πρώτη. Δηλαδή, τη δημοτική ποίηση που μας στρέφει από κάτω όλους, με τον δικό της τρόπο, όπως ακριβώς αυτή αποτέλεσε και μια μορφή δημιουργίας στην Ήπειρο, διαβασμένη κατ' επιλογήν από την συλλογή των δημοτικών τραγουδιών του Παναγιώτη Αραβαντινού. Υπάρχει μια δεύτερη άλλη προϋπόθεση, οι επώνυμοι πια ποιητές, οι μεγάλοι ποιητές. Δεν μιλώ για τους δεύτερους, για αυτούς θα γίνει άλλος λόγος, άλλος θα μιλήσει, για τους κορυφαίους, και έκανα μια επιλογή από τέσσερες από αυτούς, πώς ακριβώς και αυτοί αντιμετωπίζουν την Ήπειρο σαν ήθος, σαν φρόνημα, σαν γενικότερη παρουσία, όχι μόνο ποιητική, αλλά γενικότερη παρουσία. Αυτά και θα σας διαβάσω. Αυτοί οι ποιητές είναι ο Ανδρέας Καλός, πρώτος, ο Διονύσιος Σολωμός, δεύτερος, τρίτος ο Κωστής Παλαμάς και τέταρτος ο Άγγελος Σικελανός. Γι' αυτό σας μιλώ για κορυφαίος. Οι δύο τελευταίοι και ο πρώτος βέβαια, ο Κάλβος, αναφέρθηκαν σε ειδικότερα ποίηματα. Εγώ όμως σας έχω επιλέξει κάτι που συνδέουν την παράδοση, την γενικότερη, με την αρχή αυτής της εκατονταετίας, στο τέλος. Όχι στην αρχή, βέβαια. Ξέρετε καλά πως ο Κάλβος, ας πούμε, ξενήσει η γλώσσα του, θεωρείται σπουδαίος ποιητής και προπαντός είναι αυτός που εκκίνησε το ενδιαφέρον των μοντέρνων μας, των μεγάλων ποιητών. Ας πούμε, του Ελίτη πρώτα, του Σεφέρη επίσης και άλλων νεοτέρων, θεωρήθηκε παρά την απόσταση των 20 χρόνων, παρά την γλώσσα του, η οποία σε πολλά σημεία αρχαΐζει, και παρά το γεγονός ότι βαθύτατα είναι κλασικιστής. Αυτή είναι η δική μου άποψη, γιατί η άποψη άλλων του Δήμαρα, καθώς και τον Σεφέρη και τον άλλων, είναι η εξής, ότι ο Κάλβος, ο σπουδαίος αυτός ποιητής, κατά βάση υπήρξε προρομαντικός ποιητής και μόνον έντυσε εξωτερικά την ποιησή του με κλασικιστικά στοιχεία. Το αντίθετο πιστεύω. Ο Κάλβος ήταν βαθύτατα κλασικιστής, αλλά έζησε σε μια εποχή μετεχμίων, όπου ο προρομαντισμός είχε φανεί και είναι αυτός που διασπαθίζει όλη την ποιησή του και επομένως τη χαρακτηρίζει και από αυτή την άποψη. Όπως ο Σολωμός είναι αντιθέτως ρομαντικός ποιητής, βαθύτατα ρομαντικός. Έτσι και ξεκινά και λύσεται η ποιησή του. Ας διαβάσουμε λοιπόν και διαλέγω από τις οδές του Κάλβου, αυτές έγραψε, 20 οδές σε δύο συλλογές, καθώς και μία πρώτη που βρέθηκε και πρόσφατα, αυτή είναι η δημιουργία του. Λοιπόν, στις οδές δύο φορές αναφέρεται σε υπηρετικά θέματα, στο ποίημα «Η Σπάργαν» και στο ποίημα «Η Σούλη». Αυτή τη δεύτερη θα σας διαβάσω και έτσι να δούμε την θεατρικότητα στην απόδοσή του. Πώς ξεκινά δηλαδή το ποίημα από τα βουνά του Τετραχώρου, οι τέσσερις περιοχές του Σουλίου. Δεν ακούμε, καλά, δεν πειράζει. Νομίζω που η φωνή μου επαρκεί. Επαρκεί. Λοιπόν, τέσσερα χωριά της Σεραίδος, όπως λέει, όπου ξεκινούν οι Σουλιώτες με τον Μπότσαρη για τη μεγάλη αντιμετώπιση των Τούρκων και φτάνουμε τελικά ως τον θάνατο του Μπότσαρη στο Καρπενήσι, όπου τάθηκε στο Μεσολόγγι, το πολιορκημένο Μεσολόγγι ο Μπότσαρης. Η Σούλη λέγεται λοιπόν η οδή, γιατί εκεί παρακολουθεί με μια σκηνοθεσία θεατρική όλη την πορεία. Ανδρέα Κάλβου, η Σούλη. Φυσάει σφοδρός ο αέρας και το δάσος κυμαίνεται της Σελαΐδας.
φθάνουσι μακράν εδώ όπου κάθομαι μουσικά μέτρα. Αφροντίστων ποιμένων στίχοι δεν είναι η γάμου ή πανηγυριζόντων νέων γυναικών και ανθρώπων, μήτε ιερέων. Άλλη λαμπρά πανήγυρη στην σήμερον εορτάζεται στην Ελλάδα. Ο άγγελος χορεύει του πολέμου, δάφνας μοιράζει. Βράχη υψηλή, διαβόητη, βουνά του τετραχώρου, από σας καταβαίνουσι πολύ και δυνατοί, αδάμαστοι άνδρες. Κάθε χέρι κλαδί, κάθε κεφάλι φέρνει στέφανον, από βράχων πηδάουν εις βράχων ψάλλοντες πολέμιον άσμα. Μακράν και σκοτεινήν ζωήν τα παλικάρια μισούν, όνομα θάνατον θέλουν και τάφων έντιμων αντίς διαστρώμα. Ούτως εγώ, συμφώνως τα αρματά τους ευρώνταων και τα άντρα. Ω, δεν ακούω πλέον παρά τον άνεμον και τους χυμάρους. Εσύ όπου τρέχεις, πρόσμενε ως στρατιώτα, υπέ μου, κι ας μη σε κυνηγήσει η βόλη του εχθρού που υπήγαν οι συντροφοί σου. Λείπει ο καιρός. Αν έχεις ελαφρά τα ποδάρια και στήθος ακολούθαμε, τρέξε και εσύ με μένα, μας φεύγει η ώρα. Γνωρίζω τη φωνή σου, οδήγη. Οι βράχοι φεύγουσι τώρα υπό τα πατήματα συχνά, φεύγουν πίσω σπήλια και δέντρα. Των ποταμών πλατέα νερά, βαθέα λαγκάδια, έρημα μονοπάτια, δάση, βουνά, χωράφια φεύγουν πίσω. Ιδού το καρπενήσι αυτού από τα ψηλώματα όπου αναμένω βλέπω κρυπτών στεφανωμένων σύνταγμα ηρώων και αντίκρι τα αναθρέματα του Οσμάν με δίχως τάξην. Πλην χιλιάδας βλέπω συγκεχημένων πεζών και υπαίων. Ως εις χώραν εορτάζουσαν συντρέχημεν ο κόσμος, πολλοίς κλαγκάς δε οργάνων, φωνάς δε ανδρών και όντων, ακούεις και κρότων. Ούτω και εις το στρατόπεδο των βαρβάρων ακούεις κραυγά, στύμπανα, κτύπους. Όμως ατρέμα ο θάνατος στέκων τους βλέπει. Ωστόσο της ημέρας το φως έγινε και άφαντον, τους ουρανούς σκεπάζει το φοβερόν σου κάλυμα ιερά νύχτα. Μητέρα φρονημάτων υψηλών, συνεργέ ψυχών τολμηρωτάτων, νύχτα ουρανία και σύγχρονε δικαιοσύνης, συχνά από σε παιδεύονται λαοί άφρονες, άσωτοι. Συχνά και των τυράννων αλλάζει στην χρυσή ζώνη η στάκτη. Τώρα εδώ το πυκνότερο σκότο σου χύσε. Άνθρωπος άνθρωπον ας μη βλέπει, ας μη ξανοίγει μάτι χείρα οπλισμένη. Το πνεύμα τεραγμένων των εχθρών της πατρίδας μου ας πλάσει φοβερούς γίγαντας και ας φαντάζεται παντού μαχαίρας. Ακούω τον θόρυβον ως αρχωμένης μάχης, κουφοβροντάει τι ούτως, ότε πάνω εις τους βράχους ρίχνεται η θάλασσα. Δάσος βάει τι ούτως, οπότε από τα σύγναφα σκληρός το δέρνει ο άνεμος, ξηρά τα φύλλα φεύγουσιν εις τον αέρα. Να, τον σπαθιόν ο κρότος προδήλος τώρα ακούεται. Να, πέφτουν ως ουράνι ευρωντέ πολλά απροσδόκητα βόλια θανάτου. Να, πανταχού σηκώνονται ομού και των οίκοντων και των ενικημένων φωνέ, τρομερή, φρικτή συμφωνία, αρμονία. Ω άγγελοι, όπου ετάχθητε φύλακες των δικαίων της Ελαΐδος, σώσατε τα τέκνα και τον πόσαρεν ιδιά την Ελλάδα, έπαυση μάχη ολότελα.
αναχωρεί και η νύχτα. Ιδού που τ' άστρα χρύζουσι και καθαροί λευκαίνονται εθέροι οι κάμποι. Πυκνέ, πυκνέ ως ομίχλη, περνάουν απεμπροσθέν μου των ψυχών οι χιλιάδες. Τα χέρια των ακόμα στάζουσιν αίμα, άνομοι των σταυρών εχθρών επήραν. Και άγγελος τους οδηγεί, εις το πρόσωπον του λάμπει καταδίκη, ρομφέα στο χέρι. Ιδού αναδεκάδας πετάουν και των Ελλήνων τα πνεύματα ελαφρά, αστράπτουν ως οι ακτίνες του πρώτου ηλίου. Φέρνει σταυρών και βάια ο πτερωμένος άγγελος που τους ηγεμονεύει, σάλλοντες ανεβαίνουσιν υπέρ τα νέφη. Ψυχέ μαρτύρων χαίρεται, την αρετή σας άμποτε να μιμηθώ εις τον κόσμο και να φέρω την λύρα μου με σας να ψάλω. Αυτά ο κάλβος. Ευχαριστώ. Το σύντομο ποίημα του Σολομού. Σχεδίασμα, κείμενο καλύτερα, όχι ποίημα. Έχουμε την ανάγνωση του Πολυλά εδώ. Επιγράφεται ο μάρτυρας και είναι από τον Λάμπρο. Ανάμεσα υπάρχουν και δύο-τρεις στίχοι βέβαια, αλλά περιγράφει ο Πολυλάς. Καθώς εσημείωσα εις την υπόθεση, έμπαινε εις τα σχέδια του ποιήματος ένας ιερέας θυσιασμένος από τον Αλή Πασά. Έψεναν τον ιερέα και ο Αλής εφώναζε τον δούλον του τα κάρβουνα του σκύλου ανάρια, ανάρια. Είχε μια απίστευτη λαρότητα, πως τάχα αναπάβεται η δροσερή χλωρασιά. Και ο Αλής περιπέζοντάς τον, τι σου φαίνεται, Άγιε άνθρωπε, βλέπω καλά ότι είσαι συνηθισμένος να θαυματουργείς. Όλο ένα γυρίζεις, δίχως να κοινάς μήτε χέρι, μήτε πόδι, κι είσαι όλος ένα κομμάτι, έδιγε σου, παρακάλει τον Ιησού να σε σώσει το γρηγορότερα. Τότε ο ιερέας, κινώντας τα χείλη του πλέον φλογερά από τα αμφάκια, έλεγε, ευλογημένη τούτη η φλόγα, ακούω φτερούγιασμα που έρχεται μακριά και μου φέρνει την ευωδία του κρίνου. Α, σε θωρώ, Άγιε Άγγελε, βέβαια εσύ θα έβρεχες δροσιά απάνω εις τούτα τα κάρβουνα, όμοια με κίνη των παιδιών εις το καμίνι, στην Κάμινο. Τι κάνει αυτός, τεντώνει τα θάνατο δάχτυλο και γράφει στον αέρα ως αν εις μάρμαρο με πύρινες γραμμές πράγματα τα οποία δεν εννοώ. Εις το όνομα του ιερέα εφαίνεται ο θάνατος του Πατριάρχη και τους βασιλείς της Ιεράς Εξετάσεως που εκαταπολεμούσαν την ελευθερία. Έβλεπε και Τούρκων κεφαλές όπου εροβολούσαν μέσα εις τον Λάκκο, όπου τριγύριζε το πολιορκημένο Μεσολόγγι και ο ενθουσιασμένος μάρτυρας τους εφώναζε «Σταθείτε εκεί, δεν σας ξυπνάει στο Λάκκο η κραυγή των σκυλιών και των κοράκων». Έλεγε να παραλείψω το ρητό, είναι του Παλαμά, παρότι έχουμε αρκετά ποίηματα του Παλαμά που αναφέρονται στην Ελλάδα, του τρίτου μεγάλου κορυφαίου ποιητή, αλλά προτίμησα να σας διαβάσω ένα, γιατί συμπεριέχει νομίζω και την εξέλιξη των γεγονότων, το γνωστό σας Ανατολή, δηλαδή τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε μετά το 2013, τα κύματα των προσφύγων σε όλη την Ελλάδα και στη δική μας Ήπειρο, απάνω από τα Γιάννενα, εδώ που είμαστε, Ανατολή, Μπάφρα, κατεβαίνοντας κάτω, Κερασούντα, Σαμψούντα, Αρχάγγελος, ένα σωρό πρόσφυγες, ένα φτωχολόγιο, όπως θα λέγει κανείς, και του ζένει ο ίδιος καημός, το ίδιο λυπητερό τραγούδι για την μοίρα του ελληνισμού. Είναι αυτό που αρχίζει και με την, επίκληση. Γιαννιώτικα, αλλά αγκαλιάζει όλο τον ελληνισμό. Σας
σας είπα τις εξηγήσεις αυτές για να δείτε γιατί το περιέλαβα. Ναι, το ποίημα. Ανατολή, λοιπόν. Γιανιώθηκα, σμυρνιώθηκα, πολίτικα, μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα, λυπητερά. Πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας, είναι χυμένη από τη μουσική σας και πάει με τα δικά σας τα φτερά. Σας γέννησε και μέσα σας μιλάει και βογγάει και βαριά μου σκοβολάει μια μάνα. Καίει το λάγνο της φυλή κι είναι της μοίρας λάτρησα και τρέμει ψυχή όλη σάρκα, σκλάβα σε χαρέμι η λαγγεμένη Ανατολή. Μέσα σας κλαίει το μαύρο φτωχολόι κι όλα σας κι η χαρά σας μυρολόι πικρό και αργό. Μαύρος, φτωχός και σκλάβος και ακαμάτης, σαν όκαρδος, αδούλευτος διαβάτης, με σας κι εγώ. Στο γυαλό που του φύγαν τα καΐκια και του μείναν τα κρίνα και τα φύκια, στο όνειρο του πελάου και του ουρανού, άνεργη τη ζωή να ζούσα κέρμη, βουβός, χωρίς καμιάς φροντίδας θέρμη, με τόσο νου, όσος φτάνει σαν δέντρο για να στέκω, και καπνιστής με τον καπνό να πλέκω δαχτυλιδάκια γαλανά και κάποτε το στόμα να σαλεύω και απάνω του να ξαναζωντανεύω τον καημό που βαριά σας τυρανά κι όλο αρχίζει, γυρίζει, δεν τελειώνει και μια φυλή ζει μέσα σας και λιώνει και μια ζωή δεμένη σπαρθαρά. Γιανιώθηκα, σμυρνιώθηκα, πολίτικα, μακρόσυρτα τραγούδια, ανατολίτικα, λυπητερά. Και τελευταίος μεγάλος, ο Σικελιανός, είναι ακριβώς το ποίημα που δημοσίευσε. Ακούστηκαν και άλλα βέβαια, υπάρχουν του Σικελιανόπουλοι, την Περιχωρήτησα για την Άρτα, που έρθει για τα Γιάννηνα. Αλλά αυτό, σας δείχνω μάλιστα και την εικόνα, είναι δημοσιευμένο στο Νουμά. Πρωτοσέλιδο. Και ποια ημερομηνία, παρακαλώ. Είναι Αθήνα, Σάββατο, 23 του Φλεβάρη, 1913. Δύο μέρες, δηλαδή, μετά την απελευθέρωση. Και είναι μνημόσυνο. Σας διαβάζω ορισμένες στροφές. Μνημόσυνο στους στρατιώτες που σκοτώθηκαν έτσι στον αγώνα. Στρατιώτες, αδερφοί μου, στα λαγκάδια νικροί, στις ρεματιές και στα σκοτάδια, ο καλή μου από το Βόλι θερισμένη και από τις λόγχες με ανοιχτά τα μάτια, σκληρά ρηγμένη από του πελάου τάτια, εσάς ζητάει η ψυχή μου σαν να βγαίνει. Τη νύχτα τούτη, πνίγοντας τον πιάνα, μην ακουστεί από αδερφή ή μάνα κι άγρια βουνά, και πλούσιος κάμπος στάζει που αναδεύονται οι ίσκοι αρματωμένοι σε δέντρα που ο βοριάς λιγάει και σέτε ριζωμένης όπου στήσαν μετερίζει. Ο αδερφή, ο στρατιώτης, σαν το αηδόνι ο λιγμός τον καημό κατεβοδώνει, μα είναι άσωτος και γίνεται ύμνος τώρα. Στη νύχτα πλούσιος κι άξαφνα να βράει σαν της μάτχης της Άλπιγκα ξυπνάει κεραυρών που πολέμουν και τη μοίρα, που πολεμάει και τη μοίρα. Ίσκι του Σαραντάπουρο όπου βράχει από τον Όλυμπο ως την Αγιοράχη ξυπνάτε και σαλεύετε οι πεσμένοι, δεχτείτε ο Άγιοι στις νυχτός τα σκότη μνημόσυνων από έναν στρατιώτη που δέεται με ψυχή γονατισμένη. Βλέπετε και τα μάτια μου δεν είναι λόγος, αλλά σας δείχνω πότε δημοσιεύτηκε. Βέβαια το πνεύμα αυτό και το ήθος με κορυφαίους παρεποιητές συνεχίστηκε. Δεν έχω παρά δύο περιπτώσεις να υπομνήσω. Την περίπτωση του Οδυσσέα Ελίτη που στον ανθιπόγωγο της Αλβανίας χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κατέχει όλη μου τη λατρεία, εν πάση
περιπτώση μας δίνει κάτι από το ήθος του Αλβανικού πολέμου που ακολούθησε και προπαντός στο άξιο νεστή, όπου ήδη με το πρώτο άσμα, το μακρυγενικό αυτό άσμα, έτσι δίνεται ο αγώνας των Αρθινών που πολεμούσαν στην Αλβανία. Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση ενός κορυφαίου ποιητή. Δεύτερη περίπτωση είναι η δική μας γενιά των αντιστασιακών μετά στην κατοχή, πώς αντιμετωπίσαμε όλη αυτή την καταιγίδα, πώς τελικά δώσαμε το παρόν και εμείς μέσα στην εποχή και βέβαια το δώσαμε και από τις τρεις σκοπιές, όχι μόνο από την αντιστασιακή, όπως ονομάζεται η ποιήση, αλλά και από την υπαρξιακή, γιατί δοκιμαστήκαμε με ένα σωρό διώξεις μετά και επομένως ό,τι πριν ήταν ένας ύμνος για τον αγώνα που κάναμε να επιζήσουμε τις κατοχές, συγχρόνως όμως ήταν και ένα υπαρξιακό βίωμα. Αποκτούσε δηλαδή μια δική της ψυχή η αντίστασή μας αυτή και επιπλέον ενωμένη και με το τρίτο ρεύμα τον υπηρεαλισμό προσπαθούμε να βρούμε μια καινούργια γλώσσα για την ποιήση. Αυτά και σας ευχαριστώ.